Παραμένουμε σε ένα θέμα βέβαια που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα συνομιλήσουμε με την Βασιλική Αγιανοπούλου, πρωταθλήτρια στο bodybuilding και μια πρωταθλήτρια η οποία έχει κλέψει τις εντυπώσεις στην ομάδα του Ηροδότου. Κυρία Αγιανοπούλου, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σύνδεσή μας. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ, χαρά μου και ιδιαίτερη τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους και Χριστός Ανέστη. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα για να γνωρίσουν και οι τηλεθεατές το νέο πόστο σας και τη νέα ιδιότητά σας. Στην ομάδα του Ηροδότου έχετε επομιστεί ποιο βάρος? Είμαι η μασές της ομάδας. Είμαι εκείνη που προσπαθώ να αποσυμφορήσω όλη την κούραση των παιδιών μετά από κάθε αγώνα, πριν από την προπόνηση. Μεγάλη ευθύνη, εννοείται μεγάλη ευθύνη, πρόκληση για μένα. Μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή που με επέλεξαν. Ουσιαστικά τα παιδιά με επέλεξαν για αυτό το πόστο. Εκεί θέλω να πάω, με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με τον Ηρόδοτο και ενταχθήκατε και στο τεχνικό επιτελείο? Εγώ δεν είμαι από την Κρήτη, εγώ είμαι από την Αθήνα. Να το πούμε αυτό. Βρέθηκα στην Κρήτη 2 χρόνια πριν. Σιγά σιγά άρχισα να κάνω γνωριμίες, να κάνω φίλους. Παρ' όλα αυτά είχα ένα φίλο εδώ, ο οποίος είναι και αυτός Αθηναίος, αλλά είναι μέρος και μέλος της ομάδας του Ηροδότου αρκετά χρόνια τώρα, ο τερματοφύλακας της ομάδας, ο Τίμος Λουτριώτης, με τον οποίο μας συνδέει μια φιλία αρκετών χρόνων από την Αθήνα. Και ήταν η αφορμή ο Τίμος, στον οποίο έκανα σε εκείνον μασάζ. Ήταν η πρώτη επαφή με την ομάδα. Σιγά σιγά μέσα από τον Τίμο άρχισα να γνωρίζω τους παίκτες, να κάνω μασάζ τα παιδιά σε ιδιωτικό επίπεδο, να γνωρίζω κόσμο από τη διοίκηση μέσω των παιδιών, αργότερα τον τότε προπονητή, τον Ανδρέα τον Ξηδάκη, και το ένα έφερε το άλλο. Το ένα έφερε το άλλο. Θεωρώ όμως ότι τα παιδιά ήταν εκείνα που εντός ή εκτός εισαγωγικών με επέβαλαν, γιατί τους άρεσε η δουλειά μου, θεωρούσαν ότι τους ανακουφίζω. Τα πηγαίναμε καλά, απέκτησα φιλία με τα παιδιά, αποκτήσαμε χημεία, και έτσι τα παιδιά τα ίδια ήταν εκείνα που προτείνανε να μπω στην ομάδα. Με την ευκαιρία θέλω να σας ρωτήσω πώς είναι το κλίμα στην ομάδα. Ο Ηρόδοτος είναι ένα ιστορικό σωματείο, δουλεύει σε επαγγελματικά πρότυπα και σίγουρα και οι απαιτήσεις και στη δουλειά σας, το γνωρίζετε και θα το επιβεβαιώσετε, υποθέτω, είναι μεγάλες. Τα παιδιά σαφώς μπορεί να είναι τρίτη εθνική, αλλά δουλεύουν σαν επαγγελματίες, πληρώνονται από αυτό. Εγώ δεν είμαι εκείνη που θα μιλήσω για ποδόσφαιρο, γιατί δεν ξέρω από ποδόσφαιρο. Εγώ μιλάω με την καρδιά και αυτό που βλέπω στην ομάδα είναι πραγματική οικογένεια. Okay, ακόμη και οι οικογένειες έχουν δύσκολες μέρες, άλλοτε με τα πάνω τους, άλλοτε με τα κάτω τους. Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό το κλίμα. Τώρα έχουμε και καινούριο προπονητή, τον Μανώλη το Σκύβαλο. Σωστά. Που τα πήγαμε πάρα πολύ καλά στον προηγούμενο αγώνα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί πρέπει να σας πω ότι μπορεί στον αγώνα να μην με ξέρω από ποδόσφαιρο. Έτσι ακριβώς. Με ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, σε ένα πάρα πολύ ωραίο αγώνα, με μια αλλαγμένη ομάδα. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα. Δεν ξέρω από ποδόσφαιρο, ξέρω. Ωραία, μπράβο. Από την προηγούμενη Κυριακή. Βλέπω λοιπόν δεμένα παιδιά μεταξύ τους. Το Μανώλη να έχει μπει για τα καλά στην ομάδα. Και αυτό που εισπράττω εγώ σαν κάποιος, ναι μεν, που βρίσκεται μαζί τους εκεί και που το ζει μαζί τους, που χωρίς όμως να έχει γνώσεις ποδοσφαιρικές, βλέπω αλλαγές, βλέπω μια ιδιαίτερη σύνδεση των παιδιών μεταξύ τους, βλέπω καλό κλίμα, δεν υπάρχει γκρίνια. Φυσικά οι νίκες φέρνουν χαρά, φέρνουν δέσιμο, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά είχαν δέσιμο και πριν από μεγάλη νίκη. Μπορεί η ομάδα στις να κατακτήσει τον τίτλο, τι πιστεύετε? Εγώ τώρα τι θα πω? Θα πω δεν μπορεί. Εγώ θα πω ότι η ομάδα προσπαθεί σε κάθε αγώνα σαν να είναι τελικός. Η ομάδα είναι δεμένη, προσπαθεί με όλη της την καρδιά. Όλα τα παιδιά το θέλουν και εγώ το θέλω, εννοείται. Το ζω πραγματικά μαζί τους. Φυσικά και μπορεί. Ο Ηρόδοτος είναι μια ιστορική ομάδα, μια δυνατή ομάδα, μια ομάδα με
ικανότητες. Γιατί όχι, γιατί όχι. Αυτό ευχόμαστε, αυτό θέλουμε και αυτό ελπίζουμε. Ελπίζω πως θα γίνει αυτό, ναι. Προέρχεστε από μια μεγάλη καριέρα στον χώρο του bodybuilding και ήσασταν και μέλος στην εθνική ομάδα με μεγάλες διακρίσεις. Να μας μιλήσετε λίγο για αυτό το διάστημα της επαγγελματικής αθλητικής σας πορείας. Θεωρώ ότι δεν έχω κρεμάσει ακόμα το μαγιό μου ή τουλάχιστον αυτό θέλω να ελπίζω σαν αθλήτρια που μου λείπει πάρα πολύ το αθλημά μου. Ο κορονοϊός τα πήγε όλα πίσω. Αναγκάστηκα να εγκαταλείψω πριν την ώρα μου και εγώ και πολλοί άλλοι αθλητές. Από τη στιγμή που δεν μπορώ να κάνω καν σωστά προπόνηση, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για μένα. Τι να πω, έχω ζήσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Θεωρώ τον εαυτό μου από τις τυχερές αθλήτριες που κατάφεραν να φέρουν μεγάλες διακρίσεις στην Ελλάδα με τα χρώματα της εθνικής μας. Με μεγαλύτερη το 2018 στη Ρουμανία στο Παγκόσμιο Κύπελλο που ήρθα δεύτερη. Μια στιγμή η οποία είναι ακόμα χαραγμένη στο μυαλό μου που δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να ξεχάσω εκείνη την ημέρα. Και γιατί να την ξεχάσω άλλωστε, πάλεψα πάρα πολύ για εκείνο το μετάλλιο. Με έναν προπονητή από την Κύπρο, τον Κωνσταντίνο τον Κούτρα, ο οποίος με καθοδηγούσε πάντα από απόσταση, κάτι που εμείς οι αθλητές του bodybuilding το ζούμε συχνά, γιατί πολλά παιδιά έχουν εξ αποστάσεως καθοδήγηση από τους προπονητές τους. Δεν είμαστε τυχεροί όπως τα παιδιά στον Ηρόδοτο που έχουν το Μανώλη κάθε μέρα πάνω από το κεφάλι τους. Τι άλλο να πω, μοναδικές στιγμές και καλές. Μοναδικές και στιγμές και θα υπάρξει και συνέχεια. Κακές. Οπότε να καταλαβαίνω, συμπεραίνω, δεν έχετε αποχωρήσει από την ενεργοδράση. Δεν έχει κλείσει ακόμα αυτό το κεφάλαιο. Θα δούμε. Δεν το θέλω. Δεν θέλω να κλείσει έτσι άδοξα το κεφάλαιο bodybuilding για μένα. Ο προπονητής μου βέβαια πρέπει να σας πω επιμένει να εγκαταλείψω. Μου λέει τα δύο τελευταία χρόνια Βασιλική τέλος. Έφτασες ψηλά, έχεις φήμη, σε έμαθε ο κόσμος, δεν έχεις να αποδείξεις τίποτα πια. Φτάνει, τι άλλο θέλεις να κάνεις. Όταν όμως αγαπάς κάτι τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, είναι δύσκολο να το αποχωριστείς. Δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα στη συνέχεια. Αυτή τη στιγμή έχω βάλει προτεραιότητα τη δουλειά. Έχω κάνει καινούριο ξεκίνημα. Ελπίζω αν όλα πάνε καλά θα είμαι και του χρόνου με τον Ηρόδοτο. Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου η εκτίμηση. Όσο αφορά το αθλητικό το κομμάτι, ναι, χρωστάω έναν αγώνα με την Εθνική, στον οποίο θα ήθελα να κάνω. Τον οποίο θα ήθελα να κάνω. Μετά θα πρέπει να συνδυάσετε και το επαγγελματικό και το αθλητικό κομμάτι. Μπαίνουν σε μία ζυγαριά, ναι. Υπερισχύει κάποιο. Σαφώς το bodybuilding είναι η μεγάλη μου αγάπη. Το ποδόσφαιρο τώρα μπήκε στη ζωή μου, αλλά το μασάζ, γιατί μασέζ είμαι, ναι, είναι η δουλειά μου. Βιοπορίζομαι από αυτό, ζω από αυτό. Οπότε θα δούμε. Αν μπορώ να συνδυάσω μια προετοιμασία που πιστέψτε με, μια αθλήτρια bodybuilding στην Ελλάδα είναι mission impossible, έτσι, είναι επικίνδυνες αποστολές. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις μια προετοιμασία τέτοια. Είναι σχεδόν 4 μήνες, είναι καθημερινά ένα πρόγραμμα πάρα πολύ δύσκολο, στο οποίο θα πρέπει να συνδυάζω και τη δουλειά. Αν όλα πάνε καλά και γυρίσουμε σε φυσιολογικούς ανθρώπινους ρυθμούς, ναι, αν τα γυμναστήρια παραμείνουν ανοιχτά και δεν μας ξανακλείσουν, εύχομαι, κάνω το σταυρό μου τώρα, αλλά εύχομαι να μην συμβεί αυτό, ίσως να ξεκινήσω μια προετοιμασία. Αλλά αυτό προϋποθέτει πολλά πράγματα, θα πρέπει να μπω ξανά στα πράγματα, στην προπόνηση, σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, να έχω χορηγούς. Πρέπει να σας πω ότι το άθλημα του bodybuilding είναι ένα ακριβό άθλημα. Δεν είναι εύκολο. Σαφώς η Ομοσπονδία μας καλύπτει κάποια έξοδα όταν μιλάμε ειδικά για αγώνες στο εξωτερικό, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν πολύ μεγάλα ποσά τα οποία πρέπει να δαπανηθούν από μια αθλήτρια ή έναν αθλητή για να κάνει προετοιμασία. Οπότε. Μάλιστα. Το μήνυμα μιας επιτυχημένης αθλήτριας στα νέα παιδιά, είτε αυτά ασχολούνται με το bodybuilding, είτε αυτά ασχολούνται με το ποδόσφαιρο,
μέσα από την εμπειρία σας, ποιο είναι? Σκληρή δουλειά, 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 δουλειά. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω θυσιάσει διακοπές, χρόνο με φίλους, προσωπική ζωή, ψώνια, πάρα πολλά πράγματα. Στα χρόνια που αγωνίστηκα μου λείψανε πάρα πολλά πράγματα, όμως ήταν επιλογή. Το έκανα γιατί ήθελα εγώ, δεν με ανάγκασε κανείς. Να κάνουν πράγματα που αγαπάνε, να μην ακούνε κανέναν, να το κάνουν μόνο για εκείνους και να δουλεύουνε. Βάζουμε το κεφάλι κάτω και δουλεύουμε. Όταν είμαστε σε προετοιμασία, όταν κάνουμε κάτι που αγαπάμε, δουλειά, δουλεύουμε, σωστά. Δουλεύουμε, δουλεύουμε, δουλεύουμε. Κυρία Γιαννοπούλου, ναι, να σας άλλο, αυτό, δουλειά, δουλειά. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Χαρά μας που τα είπαμε τηλεοπτικά. Εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλή καλά. Επιτυχία. Σας φιλώ, σας ευχαριστώ. Γεια σας, να είστε ευχαριστώ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εξαιρετική συνέντευξη.